Καλησπέρα σε όλους. Κύριε Υπουργή, κύριε Προεδρευτή, όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή, και ένας τεράστιος προβληματισμός για τα κακώς κείμενα στον χώρο του ποδοσφαίρου μας και τα οποία συνεχίσει αμφισβήτηση για τη διαιτησία από τον ίδιο τον χώρο του ποδοσφαίρου μας. Ευχαριστούμε τον κύριο Στυλιανού. Ερινών συγκυριών, θέλω να απευθύνω έκκληση όπως οι ποδοσφαιριστές, οι οργανωμένοι οπαδοί και ο κάθε οπαδός χωρίς πρισμή κλπ. Που είδαμε φέτος στα στάδια, αλλά και θαυμαστό έργο του αναφορικά με την ιστορία του κυπριακού αθλητισμού, στην οποία το ποδόσφαιρο κατέχει προεξέχουσα θέση. Κλείνοντας, θα ήθελα να συγχαρώ όλους τους πρωταθλητές μας, όλων των κατηγοριών, όλα τα σωματεία μέλη μας για τη συμμετοχή των κάτω των 21 ετών στην τρίτη κατηγορία, Σπάρτακος Κητίου. Θα παραλάβει ο κύριος Ιάκωβος Σαβουρής. Ευχαριστούμε τον κύριο Προκοπίου. Παρακαλώ να προσέλθει ο πρόεδρος της ΕΑΚΟ, συνάδελφος ο Παναγιώτης Φελούκας. Παγκύπρια πρωταθλήτρια νέων κάτω των 21 ετών στη δεύτερη κατηγορία, Άρης Λεμεσού. Θα παραλάβει ο αντιπρόεδρος Θεόδωρος Θεοδόρου. Ευχαριστώ Παναγιώτη. Παρακαλώ τον Δήμαρχο Έγκομης, τον κύριο Ζαχαρία Κυριάκου, να προσέλθει. Πρωταθλήτρια νέων πρώτης κατηγορίας της περίοδου, το ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας. Θα παραλάβει ο Γενικός Γραμματέας Μάριος Αθανασίου. Ευχαριστούμε και τον Δήμαρχο. Παρακαλώ τον κύριο Μάριο Καπανελά, εκ μέρους της εταιρείας Χαραλαμπίδης Κρίστης. Περνάμε στο φούτσαλ, πρωταθλήτρια στην τρίτη κατηγορία για τη φετινή περίοδο, η ομάδα ΑΕΤΟΣ Γαλάτας. Θα παραλάβει ο πρόεδρος Βασίλης Κλεάθους. Ευχαριστούμε τον κύριο Καπανελά. Παρακαλώ τον υπαρχηγό της Εθνικής Φρουράς, τον κύριο Κυριάκο Παπακυριακού. Και ας δούμε στο σύντομο φιλμάκι την φετινή πρωταθλήτρια φούτσαλ της πρώτης κατηγορίας. Ευχαριστούμε και τον κύριο Παπακυριακού. Να προσέλθει παρακαλώ ο κύριος Κώστας Στράτης, βοηθός Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας. Και συνεχίζουμε με την πρωταθλήτρια ομάδα της... ...να αγωνιστούν και αν το αξίζουν σε ένα πιο μεγάλο πρωτάθλημα. Ευχαριστούμε τον Δημήτρη που σε λίγο θα είναι και πάλι πάνω για μία ακόμη βράβευση. Είναι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Για έκτη φορά και για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά. Ο προπονητής των τίτλων και των επιτυχιών.